Ο εισηγητής μας, ο Νίκος ο Παπαναστάσης, παρουσίασε τεκμηριωμένα την τοποθέτηση του ΚΚΕ για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ήθελα να θέσω μόνο ορισμένα ζητήματα. Πραγματικά, όπως ανέφερε ο εισηγητής μας, το νομοσχέδιο που συζητάει η Βουλή υπηρετεί το βάθημα της ενσωμάτωσης της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων στα πολιτικοστρατιωτικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και είναι ενταγμένο στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης της ελληνικής αστικής τάξης στους καπιταλιστικούς ανταγωνισμούς. Αυτές οι επιδιώξεις καταγράφονται από το Υπουργείο Άμυνας ως απάντηση στις γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως αναφέρει, και ως προσαρμογή στη νέα εποχή. Αλλά η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει την ουσία της αντιπαράθεσης για το πραγματικό διακύβευμα του νομοσχεδίου. Ποια είναι τα ουσιαστικά δεδομένα που καθόρισαν τη σύνταξη αυτού του νομοσχεδίου και θα καθορίσουν και τα επόμενα κυβερνητικά βήματα? Πρώτο, είναι η ονομαζόμενη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και υλοποιεί η Νέα Δημοκρατία με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, η οποία προβλέπει την επέκταση των Αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα και τη βαθύτερη ένταξη των ενόπλων δυνάμεων στα αμερικανονατοϊκά σχέδια στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Δεύτερο, σε αυτή την κατεύθυνση η εμπλοκή της χώρας και των ενόπλων δυνάμεων προχώρησε παραπέρα με την υλοποίηση των αποφάσεων των συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ και εκτοξεύτηκε μετά τη σύνοδο κορυφής του Ιούλη του 2023. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προκαλεί ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ΝΑΤΟ-καπιταλιστικής Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο. Χρησιμοποιείται για την προώθηση νατοϊκών δυνάμεων, όπλων και πυρομαχικών στην Ανατολική Ευρώπη και στην πορεία στην Ουκρανία, ενώ με ευθύνη της κυβέρνησης και τη στήριξη των άλλων κομμάτων η χώρα μας παραχωρεί ή πουλάει όπλα στο αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι διαμέσου της Τσεχίας ή άλλων καναλιών. Τρίτο, η εξέλιξη του φωνικού πολέμου για τα συμφέροντα των Αμερικάνων, Αμερικανικών, Ευρωπαϊκών, Ρωσικών και Ουκρανικών μονοπωλίων με θύματα τους λαούς, η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων σε νέες θέσεις και οι αδυναμίες του ουκρανικού στρατού στο μέτωπο έχουν πυροδοτήσει την κούρσα της ευρωατλαντικής οικονομικής, στρατιωτικής, πολιτικής στήριξης στην Ουκρανία. Αυτό εκφράζει και η πολύ επικίνδυνη θέση Μακρόν για άμεση αποστολή νατοϊκών δυνάμεων στο πολεμικό μέτωπο. Στο πλαίσιο αυτό κινούνται οι πιέσεις, σε εισαγωγικά, ας τις ονομάσουμε έτσι, στην κυβέρνηση να στείλει στην Ουκρανία τα πυραυλικά συστήματα S-300 ή Patriot που ήδη έχει προμηθεύσει η Νέα Δημοκρατία στη Σαουδική Αραβία στον ανταγωνισμό με το Ιράν. Τέταρτο, η εμπλοκή της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς καταγράφεται στη στήριξη του κατοχικού κράτους του Ισραήλ, στη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και στη συμμετοχή της φρεγάτας Ίδρα στην επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, απαιτεί να επιστρέψει τώρα η φρεγάτα Ίδρα, να απεμπλακεί η χώρα από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και να αναγνωρίσει τώρα η κυβέρνηση ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα πριν το 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Έχουμε τονίσει, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές ότι η κυβερνητική πολιτική είναι επικίνδυνη για το λαό και τη χώρα.
Οι συνέπειες της εμπλοκής εκφράζονται τόσο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που ενισχύονται οι διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, καθώς επίσης στην όξυνση των σχέσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δηλαδή, τα προβλήματα των διεθνών σχέσεων της χώρας οξύνονται μέσα στο νατοϊκό στρατόπεδο και με πλήθος στοιχείων καταρρύπτονται οι μύθοι περί ΝΑΤΟ εγγυητή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Οι εξελίξεις αυτές έχουν καθορίσει τον προσανατολισμό και το σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής, το περιεχόμενο νομοσχεδίου του Υπουργείου Άμυνας. Πολεμική προετοιμασία με νατοϊκές προδιαγραφές σε οπλικά συστήματα, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, τη δομή του στρατού ξηράς, τη συνολική διάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων και τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, τις αλλαγές στην ελληνική πολεμική βιομηχανία, στην οποία τίθενται πιο επιθετικά η είσοδος επιχειρηματικών συμφερόντων και ιδιωτικών οικονομικών κριτηρίων. Για το θέμα του τεχνολογικού εξυγχρονισμού, τη δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, τη σύνδεση των ενόπλων δυνάμεων με τα πανεπιστήμια, σημειώνουμε σύντομα ότι ήδη είναι σε εξέλιξη επικίνδυνα νατοϊκά προγράμματα στα ελληνικά πανεπιστήμια και με το νομοσχέδιο θα επεκταθούν, θα ενισχυθούν. Ενώ η κυβέρνηση βαδίζει στο δρόμο που έχει χαράξει το ΝΑΤΟ, το οποίο ανακοίνωσε το πρώτο επενδυτικό ταμείο για την τεχνολογική καινοτομία, όπως αναφέρεται, με προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα χρηματοδοτεί start-up επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα δίκτυο επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νατοϊκού λεγόμενου επιταχυντή αμυντικής καινοτομίας με ελληνική συμμετοχή, το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Σε παράλληλη πορεία κινείται η αποκαλούμενη Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, η λεγόμενη ΕΝΤΙΣ, που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνάρτηση με το νέο πολεμικό σκηνικό και την υπεριαλιστική της επεκτατική πολιτική. Επομένως, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και η κριτική που ασκεί αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση και είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα συμφέροντα του λαού μας και την ανησυχία του για τους κινδύνους της πολιτικής της εμπλοκής που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.